Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Λαζαρίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και σε όσους μας ακούν. Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Πενταβρύσου, τι κάνετε? Καλά, στο γραφείο οργώνω. Στο γραφείο και εσείς, έτσι. Όλος ο κόσμος, ναι, στο γραφείο οργώνει σήμερα. Είναι σεζόν. Τι είναι αυτό που σας μένει και εσάς, κύριε Λαζαρίδη, από χθες? Κύριε Νατσούλη, νομίζω ότι η χθεσινή συζήτηση ήταν μια κακή συζήτηση. Δεν βγήκε κανένα συμπέρασμα, δεν βγήκε κανένα νόημα. Δεν είχε σειρά. Δεν μπορούσε να αναπτύξει τα επιχειρήματά σου. Μου φάνηκε ότι ήθελαν μόνο να βγούμε φωτογραφίες, να πούνε ότι έρχομαστε στον κόσμο και ακούμε τα προβλήματά του, και από εκεί και πέρα τίποτα. Πέρα από αυτό, ότι δεν διαδόθηκαν δηλαδή λύσεις στα προβλήματα, φάνηκε ότι δεν υπήρχε διάθεση, γιατί βάλατε το θέμα ειδικά του φράγματος. Δεν υπήρχε διάθεση να συζητηθεί αυτό το θέμα χθες. Και ήταν μόνο δύο άνθρωποι που το βάλαν χθες, εσείς και ο κύριος Κορεντσίδης. Ναι, κύριε Νατσούλη, φάνηκε ότι άρον-άρον θέλουν να το κουκουλώσουν. Αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος και δέχτηκε και μία άιθη επίθεση από τον πρόεδρο της ΓΕΟΚ. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Τέλος πάντων, το προσπερνά. Εντάξει, ο πρόεδρος της ΓΕΟΚ έχει το δικό του αυτή τη στιγμή σοβαρότατο πρόβλημα. Που είναι κορυφαίο πρόβλημα για τον ίδιο, και εγώ όταν εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι όλοι μπορούν να δικαιολογήσουν μια φράση παραπάνω. Αλλά μπορούμε να συζητήσουμε και το Μήλο, να συζητήσουμε όμως και τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, δικαίως και τον περισσότερο χρόνο πήρε και μεγαλύτερη ανάλυση, και ο εκπρόσωπος των Μηλοπαραγωγών έκανε μια πολύ καλή τοποθέτηση. Συμμεριζόμαστε βεβαίως, γιατί και εμείς το ζήσαμε πέρσι. Εντάξει, με τα φασόλια. Ακριβώς, βλέπετε. Είναι να κάνετε όλα τα έξοδα και την παραμονή των εσόδων να μην μπορεί να εισπράξει, είναι ένα τρομερό πράγμα. Αυτό ένιωσε λογικά και ο κ. Μωυσίδης. Ναι, τον νιώθουμε και είμαστε αλληλέγγυοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ισοπεδώνονται τα άλλα και δεν μας ενδιαφέρει το πράγμα Νεστορίου από έναν εκπρόσωπο που μιλάει δημόσια. Τι θα πει δεν μας ενδιαφέρει το πράγμα Νεστορίου? Και το χειρότερο είναι ότι δεν αντέδρασε και κανένας άλλος. Μήπως συμμερίζονται αυτή την άποψη και άλλοι τοπικοί παράγοντες? Βάζετε ένα ερώτημα εδώ. Σε ποιον το βάζετε αυτό το ερώτημα, κύριε Λαζαρίδη? Στους τοπικούς παράγοντες που ήταν εκεί και δεν αντέδρασε κανένας να πει μα πώς μας ενδιαφέρει το πράγμα και δεν μπορεί να ακούγονται τέτοια πράγματα. Σε αυτούς το βάζω το ερώτημα. Που δεν αντέδρασε. Εννοείτε παράγοντες της αυτοδιοίκησης, εννοείτε κομματικούς παράγοντες? Βεβαίως. Ήταν και η κυρία Κοζατσάνη εκεί και να σας πω για την κυρία Κοζατσάνη, όταν μιλούσα εγώ, κάποια στιγμή, αν κατάλαβα καλά, είπε δεν χρειάζεται να σπαταλούμε χρόνο για το πράγμα, συζητώντας για το πράγμα. Αν αυτή είναι άποψη αυτοδιοικητικού, τι να πω, εγώ σηκώνω τα χέρια. Είπε τέτοιο πράγμα η κυρία Κοζατζάνη? Ναι, το κάποια στιγμή όταν μιλούσα εγώ, είπε ένα τέτοιο πράγμα. Ακούστε το βίντεο και από μαγνητοφωνήστε το αν θέλετε. Μάλιστα, αλλά θα το προσέξω. Επί της ουσίας, να πούμε, επί της ουσίας, λοιπόν. Υπουργός, ναι, ναι, ο κύριος υπουργός είπε ότι είναι στα δικαστήρια και δεν έχουμε ευθύνη. Ναι, αυτό το μάθαμε ακριβώς, ότι είπε ότι είναι μια υπόθεση που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από τη στιγμή που οι δύο εταιρείες είναι στα δικαστήρια. Όχι, κύριε, μεταξύ τους εννοείς? Μεταξύ τους, ναι. Οι Ιόνιες με τον Άκτορα. Δεν ξέρω ποιοι είναι στα δικαστήρια τώρα, εδώ έχουμε χάσει την μπάλα, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ δεν κατάλαβα αυτό. Ο κύριος υπουργός προφανώς είπε ότι το κράτος με τις εταιρείες είναι στα δικαστήρια και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Α, το κράτος με δεν... Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εδώ, κύριε Λαζαρίδη, έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Εσείς χθες είπατε ότι από αυτά που ξέρετε δεν έγινε καν η επιτροπή ακόμα που μας είχαν υποσχεθεί. Και ο κύριος Μάνος λέει ότι έχει σταθεί. Δηλαδή, όταν δεν έχουμε ούτε αυτό ως γνώση, τι περιμένουμε να λυθεί κανένα θέμα του φράγματος? Αυτό σας λέω. Και ο κύριος υπουργός είπε ότι βρίσκονται στα δικαστήρια. Ποιος βρίσκεται στα δικαστήρια? Τα δικαστήρια τελείωσαν το 2020 το Μάρτιο. Και όταν ο υπουργός, ο κύριος Γιωργαντάς, είπε ότι θα συστήσω επιτροπή το 2022, τον κατηγορούσαμε γιατί περιμένατε δύο χρόνια για να συστήσετε την επιτροπή. Ενώ τα δικαστικά έχουν τελειώσει. Το δικαστήριο τελείωσε το 2020. Και το λέγατε και εσείς το γνωστοποιούσατε και όλος ο κόσμος εδώ στην Καστοριά. Ναι, ναι, όταν ναι, πήγανε ναι, ναι, ναι. Στην Αθήνα ναι. Και τους άδειασε ο υπουργός με την επιτροπή.
Και τώρα, μετά από δύο μήνες μέχρι τέλος Ιουνίου, είναι σίγουρο ότι δεν είχε συσταθεί η Επιτροπή. Τώρα, αν το διάστημα του Αυγούστου, από 1η Αυγούστου μέχρι 31, έχει συσταθεί, εκεί επιφυλάσσομαι. Αλλά πιστεύω, αν δείτε το βίντεο, ο Υπουργός στην ερώτησή μου έχει συσταθεί η Επιτροπή. Απάντησε, δεν γνωρίζω αν έχει συσταθεί η Επιτροπή. Έτσι ακριβώς όπως αυτά είπε λέω. Επίσης δεν ότι... γνωρίζω, είπε επίσης ότι γνωρίζω. Μου είπε ο Γιώργαντάς ότι θα σε ενημερώσει ναι. μετά την έκθεση. Είπε όμως, δεν γνωρίζω αν έχει συσταθεί η Επιτροπή. Ο Γιώργαντάς μου είπε, θα προβώ σε ανακοινώσει μετά την έκθεση. Ναι. Αλλά ο Υπουργός είπε, δεν γνωρίζω αν έχει συσταθεί. Και ο κύριος Μάνος γνωρίζει αν έχει συσταθεί. Ο κύριος Μάνος είπε ότι μίλησε με κάποιον παράγοντα του Υπουργείου και του είπε ότι έχει συσταθεί. Και ο Υπουργός δεν το γνωρίζει. Τι να σας πω εγώ τώρα. Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε? Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα χάος εδώ. Εσείς ξέρετε, γιατί σας έχω ακούσει κι άλλη φορά να αναρωτιέστε. Έχει συσταθεί η Επιτροπή. Μα το ρωτάμε όλο το καλοκαίρι ρωτήσει... και δεν μπορεί να μας δώσει κάποιος ναι, απάντηση. Εγώ όσους έχω ρωτήσει δεν ξέρει κανένας. Ναι. Τώρα, τι να λέμε τώρα, ότι και η δέσμευση του Υπουργού ήταν ότι σε τρεις μήνες θα παραχθεί το πόρισμα. Τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Ναι. Αυτό ήταν η δέσμευση του Υπουργού. Τώρα, τι να πω. Άρα για σας, κύριε Λαζαρίδη, δεν είχαμε ούτε ένα βήμα μπροστά στα θέματα μας. Πίσω θα έλεγα, βήμα πίσω. Όταν λέει ο Υπουργός ότι είμαστε πίσω. Τα δικαστήρια τελείωσαν. Το 2020 δεν είμαστε στα δικαστήρια. Εκτός αν εννοεί, και αυτό μου φαίνεται περίεργο, ότι είναι στα δικαστήρια μεταξύ τους οι δύο εταιρείες, συνεργαζόμενος ο άκτορας με την Ιόνιο. Ναι, μήπως αυτό εννοούσε. Και αφορά... εγώ να σου πω την αλήθεια, πρέπει να το ξανακούσω για να δω ακριβώς. Ναι, αλλά αυτό ποιον αφορά, κύριε Νατσούλη? Αφορά το κράτος, αν δύο συνέτεροι μάλωσαν μεταξύ τους. Και αυτό είναι κολλησιεργία δίκαιη για να σταματήσει ένα τέτοιο έργο. Και το λέει το κράτος αυτό. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Και αυτό λέει ότι πίσω πήγαμε, δεν πήγαμε μπροστά. Ούτε καν στάσιμη μείναμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε... Έχω και άλλα δύο θέματα, να τα πω εντάξει. Να τα πείτε, κύριε Λαζαρίδη. Τρία θέματα. Το δεύτερο ήταν με τα ψέα. Του 19-20 το 21, το 19 μας πετάξαν απ' έξω, το 20 μας πετάξαν απ' έξω, μένει το 21. Και δεν υπάρχει τυπικός λόγος, ούτε ουσιαστικός λόγος για να είναι η Καστοριά απ' έξω. Είναι μια πολιτική απόφαση που αποφασίζει το Υπουργείο και κατανέμει έτσι τα ποσά όπως αποφασίζει. Τώρα, το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Δηλαδή η εκπροσώπηση η δική μας δεν είναι ίσως τόσο πιστική ώστε να τους πείσει ότι υπάρχει πρόβλημα. Όταν... Είναι δεδομένο ότι η Επιτροπή της Δυτικής Μακεδονίας του ΕΡΓΑ έχει αποφασίσει και είπε ναι, με αυτά τα ποσοστά έχει γίνει ζημία στην Καστοριά. Γιατί το αγνοούν? Γιατί τις υποτιμούν, για τις υπηρεσίες τους υποτιμούν? Ούτε αυτό το γνωρίζουν. Και τις προηγούμενες μέρες ρωτούσα γιατί πετάξατε την Καστοριά το 19. Δεν ξέρει να απαντήσει κανένας. Κανένας από τους τοπικούς παράγοντες. Ούτε παίρνουν στον κόπο ούτε να πάρουν ένα τηλέφωνο να ρωτήσουν γιατί ρε παιδιά. Θα δώσουμε μια απάντηση στους αγρότες. Κανένας. Και φτάνω στο 21. Δεσμεύει ο Υπουργός ότι θα το δει το θέμα. Ας θα ελπίσουμε ότι θα το δει. Και ένα τρίτο θέμα είναι με τον ΕΡΓΑ που είναι εδώ και 10 χρόνια. Ναι. Από τότε που έγινε ο κανονισμός. Θέτουμε το θέμα της αλλαγής του κανονισμού για τον καύσωνα. Όλοι λένε, συμφωνούν και επιστημονικοί φορείς και ο ΓΕΟΤΕ και η περιφέρεια και οι πάντες ότι έχουμε δίκιο. Ότι υπάρχει πρόβλημα. Και σταματάει εκεί. Δηλαδή κατανοούν την ταλαιπωρία μας αυτό. Μάλιστα. Τι να πω. Γι' αυτό λέω ότι ήταν μια κακή συζήτηση. Που όχι μόνο δεν πήγε μπροστά τα θέματα, λέτε, αλλά όχι, κυριολεκτικά τα πήγε και πίσω. Πίσω τα πήγε. Κύριε Λαζαρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Antennas 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.